και θα το πω ως Υπουργός Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής, ξαναφέρνει στην πλειοψηφία του κόσμου το ενδιαφέρον για την εξωτερική πολιτική. Και είναι καλό αυτό, αλλά το κακό είναι ότι λέγονται πολλά λάθη ή γίνονται πολλές παρανοήσεις και έχει μια δυσκολία. Εγώ πώς καταλαβαίνω την πλειοψηφία, όλη την πλειοψηφία, ότι σας βολεύει η λύση των Πρεσπών. Λύνει ένα πρόβλημα που δεν μπορούσατε να το λύσετε. Ακόμα δεν μας εξηγήσατε δύο μέρες γιατί δεν το λύσατε τόσο καιρό. Τα είχατε στεκόσασταν ακλόνητοι και δεν δίνατε τίποτα. Και ταυτόχρονα ενώ λύνετε το πρόβλημα μπορείτε να μας κριτικάρετε και να κάνετε πολεμική και ορισμένες φορές και ύβρις. Θέλω να πω στην κυρία Γεννηματά, αυτό το απάτρις έχουμε να το ακούσουμε εμείς της αριστεράς από τη στρατοδικία. Δεν λέγονται έτσι εύκολα αυτές οι κουβέντες. Και θα τις χαρίσω και θα στείλω το βιβλίο μου που λέγεται «Αριστερά και πατριωτισμός». Μια δεκαετία πίσω, για να με σαφήσει. Τώρα, θα κάνω δύο σχόλια για δύο ομιλίες πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού Κόμματος. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Σαμαρά, που τον ξέρω από την εφηβική μου ηλικία. Ξέρετε τι δεν είπε τίποτα? Τι έκανε ο ίδιος ως Πρωθυπουργός για το ζήτημα? Δηλαδή, μίλαγε επί μία ώρα και δεν μας είπε τι έκανε, πώς προώθησε την προσπάθειά του. Και ξέρετε τι κατάλαβα? Δεν απευθυνόταν σε εμάς ο κύριος Σαμαράς, μόνο σε εσάς. Και απευθυνόταν στη μνήμη του κυρίου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου και στο Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Όλο αυτό το μάθημα που έκανε δεν τα είπε του Βενιζέλου για να μην πει για τη σύνδετη ονομασία όταν πήγαινε στη Νέα Υόρκη? Όλα αυτά δεν τα έλεγε στον κύριο Μητσοτάκη όταν τον έκανε Υπουργό Εξωτερικών? Εμείς τι φταίμε να τα ακούμε? Και επίσης, τον άκουσα να λέει ότι η σημασία δεν έχει το μέγεθος ενός κράτους, αλλά πώς και ποιος το χρησιμοποιεί σε σύνδεση δυνάμεων. Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί του. Και το ερώτημα είναι, τη Φύρομ τη θέλουμε στη σύνδεση Τουρκία ή φίλη της δικιάς μας χώρας? Γιατί αν η Φύρομ, η Βόρεια Μακεδονία, συμπράττει με την Ελλάδα, είναι σε βάρος του διεθνής σχετισμού δυνάμεων, ενώ αν συμπράττει με την Τουρκία και έχει εξισλαμιστές φανατικούς στη χώρα της, είναι υπέρ του σχετισμού δυνάμεων της Ελλάδος. Αυτό το άλμα, το νοητικό του κυρίου Σαμαρά, δεν μπόρεσα να το αντιληφθώ. Και επίσης, λέτε ότι αυτή η Ελλάδα δεν έχει καθόλου αλυτρωτισμό. Εγώ είδα μεγάλες διαδηλώσεις δημοκρατικές, και το ξαναλέω γιατί έτσι το είπα από την πρώτη κινητοποίηση που υπήρξε στη Θεσσαλονίκη, αλλά άκουγα και το σύνθημα «Φέρτε τα όπλα να μπούμε στα Σκόπια». Και ρωτάω, αυτό είναι αλυτρωτικό ή όχι? Περιμένω από τη Νέα Δημοκρατία να μας απαντήσει. Και επίσης, άκουσα την ιστορική αναδρομή, στην οποία το Βουκουρέστι διαλύθη. Πώς διαλύθη ιστορικά το Βουκουρέστι? Διότι εκρύπτει ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο βρίσκεται 25 χρόνια πίσω. Ποιο είναι αυτό? Η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, με την οποία η Μακεδονία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που συμπεριλαμβάνει τη δικιά μας Μακεδονία, παρεδόθηκε στη Βουλγαρία με τη συνένεση της Ρωσίας τότε. Αυτή να βρήκε τη Μακεδονία μπροστά, η συμφωνία του Βουκουρεστίου, και όχι αυτά που μας έλεγε περί Βιλεάτια και λοιπά του παρελθόντος. Δεν διαγράφονται έτσι οι ιστορίες. Και να κάνω και δύο διευκρινήσεις τώρα όσον αφορά τους φίλους μου από την Κινάλ. Και το άκουσα και από άλλους. Έχετε αντιληφθεί ότι η κυβέρνηση της Φύρομ, Βόρεια Μακεδονία, πήρε γουρούνι στο σακούλι? Δηλαδή τι, τους βάλαμε και περάσανε τη συμφωνία από τη Βουλή τους. Τους βάλαμε και κάνα δημοψήφισμα. Τους βάλαμε και κάνα συνταγματικές αλλαγές και τώρα εσείς φωνάζετε γιατί περιμένουν να μπουν και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, θα ήταν εύκολο για μας να δεχτούμε να κάνουμε συνταγματικές αλλαγές και ψηφοφορίες στη Βουλή χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνει το άλλο μέρος, αφού τελειώσουμε? Τι επέδειξαν? Εμπιστοσύνη. Η ειρήνη, η φιλία και η εμπιστοσύνη είναι αυτοί που πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί τους. Για να δούμε λοιπόν. Τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Ας πάμε στο 1992. 21 Δεκάτου 1992, ο κύριος Σαμαράς υπογράφει κείμενο χωρίς επιφύλαξης, στο οποίο αναφέρεται ναι, το σκέτο δημοκρατία τη Μακεδονία. Σήμερα τι μας είπε? Ήταν ένα χαρτί, ένα χαρτάκι. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΟΚ τότε είναι χαρτάκι, αν έχει την υπογραφή του και λέει δημοκρατία τη Μακεδονία.
Τι είπε μετά? Δημιουργήθηκε η Επιτροπή Πλαταντέρ για να φτιάξει, να αξιολογήσει και να εγκρίνει εάν αυτή η χώρα έχει συνταγματικές αρχές, είναι πραγματικό κράτος και μπορεί να γίνει αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έκανε ο κύριος Σαμαράς? Αρνήθηκε να στείλει εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης εκεί. Και δεν είναι η πρώτη φορά που εκείνη τη δεκαετία των 90 απουσίαζε η ελληνική κυβέρνηση από σημαντικές διαπραγματεύσεις. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Βαρβιτσιώτης, όχι σήμερα αλλά τότε? Λέει, ανίκανος ο Σαμαράς, δεν έλυσε το πρόβλημα των Σκοπίων τότε που ήταν δυνατό να λυθεί. Δεν τα λέω εγώ, ο πατήρ Βαρβιτσιώτης. Και μετά λέει ο κύριος Παπακοσταντίνου, και προχωρούσαμε με αυτή την ανικανότητα και βαδίζαμε σε αδιέξοδο. Και απαντά και για την αιτία που γινόντουσαν αυτά ο κύριος Κυλικάκης, τότε Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΞ. Ακούστε τι σας χρεώνουν τα στελέχη σας εκείνη την εποχή. Υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία και στις κυβερνήσεις της έλλειψη πολιτικού θάρρους, ειλικρίνειας και ρεαλισμού. Και εγώ τι έχω να σας πω, εξακολουθεί να σας λείπει. Δεν έχετε θάρρος και ρεαλισμό να δείτε την πραγματικότητα. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι ό,τι αιτήματα είχατε τότε και πολλά περισσότερα, τα ικανοποίησαμε. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε τότε όχι αλλαγές στα σύνορα, όχι εδαφικές διεκδικήσεις, όχι προπαγάνδα. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στη συμφωνία που έχουμε κάνει. Το 1994 έλεγε όχι σκέτο Μακεδονία, όχι να έχουν ελληνικά σύμβουλα, όχι προπαγάνδα σε βάρος μας, όχι αλυτρωτικά άρθρα στο Σύνταγμα όπως το 49. Και αυτά γίναν όλα. Αυτά που ζητάγατε τότε που ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Τα κάναμε αυτά και άλλα πολλά. Και μετά λέει ο κ. Παπακοσταντίνου, γιατί σταμάτησε η διαπραγμάτευση που ήταν έτοιμη μια συμφωνία? Διότι λέει, μια μικρή ομάδα στελεχών, τρία ήταν, απείλησε ότι θα έριχνε την κυβέρνηση. Και να η διαφορά μας. Ο κύριος Μητσοτάκης που ορθά έπρατε κάτω από την πίεση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και της εδωκυβερνητικής αντιπολίτευσης, έκανε πίσω από τη λύση. Ο κύριος Αλέξιος Τσίπρας, παρά τις απειλές ότι θα πέσει η κυβέρνηση αν προχωρήσει, προχώρησε. Και τι άλλο έγινε τότε? Το 1996 υποχωρήσαμε από τη θέση Έργα Όμνες. Θα σημειωθεί ο καθένας τι ήταν το 1996. Φύγαμε από τη λεγόμενη απλή λύση, που ήταν η λύση σε όλες τις διαδικασίες της ονοματολόγησης, και πήγαμε στη θέση πάσα χρήση Έργα Όμνες μόνο για το εξωτερικό. Μόνο για τις διεθνείς σχέσεις και τις διεθνείς συμφωνίες. Και μάλιστα γράφει ο κύριος Ζαχαράκης μετά από τη συνάντησή του με τον κύριο Τοσεύσκη ότι διαπραγματευτήκαμε, είναι 18-12-96, για να βρούμε ένα κοινά αποδεκτό όνομα προς γενική, Έργα Όμνες δηλαδή, διεθνή χρήση. Η εσωτερική εχάθηκε. Και τι άλλο εχάθηκε? Εχάθηκε το Σύνταγμα το 1996. Αποσύρθηκε το αίτημα για αλλαγή του Συντάγματος. Με τι ευκολία μας λέτε ότι όλα τα ζητάγατε και όλα τα κάνατε, αυτά που αποσένατε εκείνη την εποχή? Και επιπλέον, πήγαμε μετά στις προτάσεις για το όνομα. Και το όνομα που η κυρία Μπακογιάννη και την τιμά, κατά τη γνώμη μου αυτό, που πρότεινε, που διατύπωσε τον κύριο Νίμιτς ότι είναι καλό να προσπαθήσει να το παλέψει παραπέρα και που επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση το 2008, ήταν το Βόρεια Μακεδονία. Αυτό που επέλεγε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή να παλέψει, αυτό το όνομα πήραμε. Και ξέρετε τι κάνετε με το όνομα που πήραμε? Προσπαθείτε να μειώσετε τη σημασία του. Έχετε γίνει σχολαστικότροι του σχολαστικού με λανθασμένες ερμηνείες, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν είναι συνταγματικό δίκαιο, αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε μερικούς συνταγματολόγους, αλλά δεν έχετε ανθρώπους που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχει καμία σημασία πώς προσδιορίζεται το έθνος σε ένα σύνταγμα. Έχει σημασία στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρχει, πώς προσδιορίζεται. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο θεωρούν πολύ καλή αυτή τη συμφωνία. Και τα πήραμε. Πήραμε τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Πήραμε το Έργα Όμνες για όλες τις κρίσεις και τις εσωτερικές. Έγινε συνταγματική αλλαγή. Θα τελειώσει η οικιδρική προπαγάνδα. Τελειώσαμε με τον αλυτρωτισμό.
αναγνωρίζουν αυτά που έπρεπε να αναγνωρίζουν από την ιστορία μας. Μου απαντάνε μερικοί. Μα τώρα οι συνθήκες σας είναι εξαιρετικές. Τότε δεν ήταν. Τότε ήταν εξαιρετικές οι συνθήκες. Που διαλυόταν η Ιουγκοσλαβία και δεν ξέρανε τα Σκόπια πού να πάνε, πού να στηριχθούν και ήταν έτοιμοι για διαπραγματεύσεις. Αλλά εσείς δεν το αποδεχθήκατε τότε. Τι λέει ο κύριος Γρυλάκης για το ότι δεν αποδεχτήκατε στις εύκολες εποχές αυτή τη λύση? Ο κύριος Γρυλάκης ήταν ο αρχισύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη. Ο άλλος αρχισύμβουλος ήταν ο κύριος Μέρτζος που τον έχετε συγκαταλέξει στους προδότες για την υπέρ της συμφωνίας. Πάμε λοιπόν. Η εξωτερική πολιτική, λέει ο κύριος Γρυλάκης, έπεσε στην παγίδα των καλωστημένων ξένων συμφερόντων στα Βαλκάνια. Αντί να κάνει φίλη τη νέα χώρα, την έκανε αντίπαλο, εκλεβιζόμενη στο νοματολογικό. Και μετά προχώρησε στο εμπάργο κατά της Φύρομ, κάποιοι καμαρώσανε γι' αυτό, που ήταν θείο δώρο στον τουρκικό επεκτατισμό. Καμαρώνται ακόμα σύντροφοι και φίλοι της Κινάλια το εμπάργο? Νομίζετε ότι πήραμε και πετύχαμε κάτι με το εμπάργο? Ή βρέθηκε η χώρα σε δύσκολη θέση και αποδεχτήκατε άνευ διαπραγμάτευσης και άνευ ψήφου στην Ελληνική Βουλή την ενδιάμεση συμφωνία? Εδώ έγινε μια ολόκληρη συμφωνία που δεν την είδε ποτέ η Βουλή. Και μας κατηγορείτε εμάς που σας ενημερώναμε μια φορά το μήνα τουλάχιστον. Και εγώ επίσημα πάρα πολλούς από εσάς, ιδιαίτερα ο κύριος Πρωθυπουργός. Και γιατί λέει, γιατί γινόταν αυτό? Διότι λέει ο κύριος Γρυλάκης, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις κοσμογονικές αλλαγές. Και λέει, γιατί δεν λύθηκε το σκοπιανό πρόβλημα? Διότι λέει, δεν το άφησε η εσωκομματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι με τις κραυγές τους οδηγήθηκαν σε μια απαράδεκτη και βλαπτική για το ελληνικό έθνος συμπεριφορά. Λοιπόν, για να διαβάσουμε τις πρέσπες ανάποδα, ακούω το εξής τόσες μέρες. Οι πρέσπες είναι προδοσία. Οι πρέσπες είναι ήττα. Οι πρέσπες είναι υποχώρηση. Το δέχουμε και απολογούμε. Μεγάλη προδοσία ήταν και υποχώρηση. Και να σας πω πώς συνίσταται. Πρώτον, πολύ κακός μετανομάστηκε η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά ανθεληνικό τρόπο σε λεωφόρο φιλίας των λαών. Πολύ κακός μετανομάστηκε το αεροδρόμιο των Σκοπίων που λεγόταν Μεγάλο Αλεξάνδρου και εγκαταλείψανε τον φιλελληνισμό τους και το έπανε αεροδρόμιο Διεθνές των Σκοπίων. Πολύ σωστά δεν έπρεπε να επιτρέψουμε κάτω από τα γάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να γράφει ότι είναι ήρωάς τους και γράφει τι γράφει, ότι είναι ήρωας λέει του φιλικού κράτους εκεί στα νότια μας της Ελλάδας. Προδοσία είναι βέβαια να παραδέχονται ότι είναι Σλάβοι. Πού ακούστηκε τέτοια παραδοχή? Προδοσία είναι βέβαια να δέχονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό, την ιστορία και την κουλτούρα της κληρονομιάς, απόσπασμα από το άρθρο 7.4. Προδοσία να λένε ότι η ελληνική ιστορία, πολιτισμός και κληρονομιά της Μακεδονίας μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ανήκει σε εμάς. Προδοσία είναι ακόμα η γλώσσα τους να ονομαστεί ότι είναι όπως την είχαν πάρει από το 1977 μακεδονική, αλλά είναι σλαβική, δηλαδή σλαβομακεδονική. Και μας είπε κάποιος, άκουσα εδώ πολλές φορές, αυτά του 1977 δεν ισχύουν. Εγώ θα σας διαβάσω την έκθεση του διαπραγματευτή της χώρας το 2008. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Για τη γλώσσα θα πρέπει να λεχθεί, ακούστε, ότι το 1977 έγινε στην Αθήνα η Διεθνή Συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών για τα Γεωγραφικά Ονόματα. Τέλειωσε τότε, λέει, το 1977, ο διαπραγματευτής σας, όχι εγώ. Και λέει, τότε, ακούστε το αποκαλυπτικό, υπό την πίεση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, δεχθήκαμε ότι στην εν λόγω χώρα υπάρχουν δύο γλώσσες, με κυριλική γραφή, η σερβική και η μακεδόνσκη, η οποία στη λατινική της γραφή είναι Μασεντόνιαν. Ακούστε τι γράφει ο διαπραγματευτής σας τότε. Υπό την πίεση των Ιουγκοσλάβων έγινε αποδεκτή το 1977. Και όταν μπήκε αυτό το θέμα ορθά το 2008, από την τότε κυρία Υπουργό, είπανε ότι δεν γίνεται να αλλάξει, διότι εδώ και δεκαετίες τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν συμφωνήσει για τη γλώσσα. Αλλά να σας πω ότι βρήκα το καταπληκτικό μετά για τη γλώσσα και για την ΆΕΣΟ. Την τελευταία φορά που μίλησα στη Βουλή, είπα ότι δεν πήγαμε στις διαπραγματεύσεις το 1992-1994 για την ΆΕΣΟ, που είναι η τυποποίηση της γλώσσας των ονομάτων
και των συντμήσεων. Δεν πήγατε εσείς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, μου έστειλαν παλιοί πρέσβες, έχουν και πρέσβες που με αγαπάνε, μου στείλανε κείμενα από εκείνη την εποχή. Αυτό που δεν ήξερα και πρέπει να σας ομολογήσω είναι ότι ο Άιζο και ο ΙΕ στείλανε επιστολή στην Ελλάδα να συμμετάσχει με εκπρόσωπο στη διαπραγμάτευση και εφόσον δεν μπορεί που δεν συμμετείχε, να στείλει απαντατική επιστολή και να σχολιάζει την κατοχύρωση της μακεδονικής γλώσσας και του ΜΚΜΚΤ στους καταλόγους του ΙΕ και του ΆΙΖΟ. Και διαπιστώνουν οι παλιοί μας καλοί πρέσβες, δεν καταδαχτήκαμε να απαντήσουμε. Δεν πάμε στη διαπραγμάτευση, δεν απαντάμε, αλλά προστατεύουμε τη χώρα με τρόπο που εμείς, ή του ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται, δεν τους υπερασπιστήκαμε. Και βέβαια κάναμε και προδοσία, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε εκνευρίσει τους εθνικιστές, όπως είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βουλγαρίας, που θέλει να τους κάνει βούλγαρος και βουλγαρική γλώσσα. Μα όλα αυτά που λέμε από το 19ο αιώνα γίνανε γιατί ο ελληνισμός προτιμούσε να τους έχει φίλους παρά να συμπαρατάσσονται με αυτούς που κοιτάζανε με γουρλωτά μάτια την ελληνική Μακεδονία. Και επειδή ξαναμίλησε ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, αυτοί παραδώσαν τη Μακεδονία. Αυτοί παραδώσαν την Καβάλα στους Βούλγαρους. Αυτοί παραδώσαν την Κύπρο με τις Κουντέους στους Τούρκους. Αυτοί οδηγήσαν στην καταστροφή του 1921-22. Όποτε μπορέσανε και αγγίξανε λίγη εξουσία, διαλύσαν ή παραδώσαν ελληνικά εδάφη και ελληνικούς θεσμούς και να μας μιλήσουν για πατριωτισμό. Αλλά είναι και προδοσία, διότι στη συμφωνία λέει ότι οι φίλοι γείτονας, σύμφωνα με το άρθρο 4, δεν έχει καμιά διεκδίκηση επί των εδαφών μας. Να συνεννοούμαστε. Ο πυρήνας του αλυτρωτισμού στο διεθνές δίκαιο, στη διεθνή ιστορία, στη διεθνή διπλωματική ιστορία, είναι η διεκδίκηση εδαφών. Ο πυρήνας του αλυτρωτισμού δεν τη λέει ο ένας ή ο άλλος, είναι αν υπάρχει αρθρωμένη τέτοια διεκδίκηση. Και τελειώσαμε με αυτή τη διεκδίκηση. Επίσης παραδέχεται ότι δεν υπάρχει σλαβομακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, διότι τους δικούς της υπηκόους του εξωτερικού τους υπάγει στο άρθρο 49 τροποποιημένο, αλλά ελληνικό 118. Και αναρωτιέμαι, και πρέπει να το ξαναπώ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που ήθελε λύση για τη Νέα Δημοκρατία είναι προδότης? Ο Νικόλαος Μέρτζος, ο αρχισύμβουλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που συμφωνεί με τις πρέσπες, το κάνει για να διχάσει και για να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία? Λέτε στα 93 του να πιπάσει, να φύγει από το χώρο του? Ασφαλώς και όχι. Το κάνει ως ένας από τους πλέον ειδικούς στο ζήτημα του Σκοπιανού, που έχει αντιληφθεί πόσο κερδισμένη βγαίνει η Ελλάδα, η περιοχή και όλοι οι φίλοι μας σε αυτή την περιοχή. Αλλά λυπάστε, διότι χάσατε τους βαρβάρους σας. Και τι λέει ο διαπραγματευτής σας στις 19-8-09 το 2009? Έχουμε, λέει, τρεις περιόδους πολιτικής. Εσείς. Στην πρώτη, λέει, δεν δεχόμασταν ονομασία Μακεδόνια. Στη δεύτερη, δεχτήκαμε σύνθετη ονομασία. Τη δεχτήκαν σύνθετη ονομασία. Και στην τρίτη, όπως υπογραμμίζει, δέχτηκε να συζητηθεί η πρόταση του κύριου Νίμετς για άλλη ονομασία στο εξωτερικό και για άλλη ονομασία στο εξωτερικό. Και αυτά όλα εμείς τα κερδίσαμε, δεν τα παραχωρήσαμε, αλλά είμαστε ύποπτοι ότι θέλαμε να διαλύσουμε τρίτους. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Μια χώρα αλλάζει το όνομά της. Μια χώρα γίνεται Βόρεια Μακεδονία. Αλλάζει το σύνταγμά της. Με μεγάλη μάχη. Με μεγάλο πάθος. Και αντί να τις αναγνωρίσουμε, και εγώ θέλω να το πω δημόσια στον κύριο Ζάεφ και στην ομάδα του, την τεράστια προσπάθεια που κάνανε για να φέρουν σε συνεννόηση τα δύο μας κράτη. Γιατί προσβλέπουν συμφιλία με εμάς και όχι με τρίτους που θέλουν κάποιοι να τους στείλουν. Αντί λοιπόν να βλέπουμε το τεράστιο βήμα που έγινε, έχουμε πρόβλημα. Και να το πω διαφορετικά, για να τελειώσω. Εμείς, κύριε, είμαστε οπαδοί. Κύριε Κοντζιά, δύο λεπτά. Ναι, ναι, να τελειώνω.
Ναι, κύριε. Άμα έπαιρνα το λόγο. Έχετε, γιατί δυσφορείτε. Όλοι αναφερθήκα σε μένα. Θα έπαιρνα το λόγο μέχρι αύριο, άμα ήμουν να μιλήσω. Θα σας πω ύστερα πόσα λεφτά μιλήσανε πόσοι συνάδελφοι. Ο κύριος Σαμαράς μίλησε μια ώρα παραπάνω και από τον αρχηγό σας. Εμείς είμαστε οπαδοί. Ρε, είμαι σαφώς πιο ορθολογικός από εκείνον. Εμείς έχουμε μια ενεργητική πολιτική. Εσείς είστε οπαδοί της αδράνειας. Μην διαμαρτύρεστε. Εμείς θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα. Είμαστε η λύση. Εσείς θέλετε να είστε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε η σταθερότητα, εσείς σας αρέσει η επιπολαιότητα. Εμείς κοιτάμε το μέλλον και εσείς είστε παγιδευμένοι στο παρελθόν. Το ερώτημα είναι, θέλετε ειρήνη και φιλία ή θέλετε κάτι άλλο? Θέλετε την Ελλάδα υποβαθμισμένη και φοβισμένη? Φοβάστε ένα κράτος που δεν έχει ούτε τα 2% της δικιάς μας αμυντικής ικανότητας, ούτε το 6% του δικού μας ΑΕΠ ή όχι? Εγώ πιστεύω ότι στο βάθος της ψυχής σας ξέρετε ότι η συμφωνία είναι καλή. Έχει φέρει μια ουσιαστική λύση, αλλά βρίσκεται με σήμερα στρεβλώσεις από την ιστορία προκειμένου να κάνετε κριτική και πολεμική στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Πιστεύω και τελειώνω ότι έχουμε πετύχει μια ιστορική συμφωνία, την οποία εσείς δεν μπορείτε να την καταλάβετε και κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Ερμηνεύοντας τη συμφωνία με τον τρόπο που θα ήθελε ο Κρουέσκι στα Σκόπια, είστε εσείς που προσπαθείτε να τους δώσετε όπλα σε βάρος της συμφωνίας. Κάνοντας τους συνήγορους τους πιο ακραίων θέσεων στα Σκόπια, εσείς είστε που δεν υπερασπίζετε αυτή τη συμφωνία που φέρει το καλό στη χώρα. Γι' αυτό είσαστε για τρία πράγματα ανίκανοι. Ανίκανοι να κάνετε μια τέτοια ιστορική συμφωνία και εξηγεί γιατί δεν τη φέρατε 40 χρόνια. Δεν σας εμπόδισε κανείς. Ανίκανοι να αναγνωρίσετε τα ωφέλη από μια τέτοια συμφωνία. Και ανίκανοι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, να προωθήσετε στην πράξη που είναι απαραίτητη αυτή τη συμφωνία, ώστε να υλοποιηθεί προς όφελος των λαών της Βαλκανικής και του ελληνικού λαού. Δεν είστε σε θέση να υλοποιήσετε αυτή τη συμφωνία, γι' αυτό είναι καλό να μείνετε στην αντιπολίτευση μέχρι να αποκτήσετε αυτή την ικανότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτζιά.